Καλησπέρα σας. Κι εγώ κάπου εκεί θα ήθελα να ήμουν, να που το απολαμβάνω ανάμεσά σας. Αλλά μιας και ο Γιάννης δεν του αρέσει να πολύ μιλάει και κάποιος πρέπει να την κάνει αυτή τη δουλειά, ήθιστε, ανέλαβα εγώ. Τώρα να αρχίσω να μιλάω για τον Γιάννη, πόσο καλός τραγουδιστής είναι και τι σπουδαίο παιδί και τι φίλος και όλα αυτά, περιτά είναι. Αν δεν τον θαυμάζαμε, δεν θα ήμασταν όλοι εδώ απόψε. Αυτό που θέλω να πω είναι για το χρόνο, πώς σε άλλους ανθρώπους περνάει από πάνω τους και τους καταπλακώνει και σε άλλους περνάει από μέσα τους και τους κάνει πιο ενδιαφέροντες, πιο γοητευτικούς, πιο γεμάτους, με την καλή έννοια, όχι μικρούτσικος, γεμάτους. Οι άνθρωποι λοιπόν που μπορούν να έχουν βρει έναν τρόπο και αντιστέκονται στον χρόνο, κυρίως οι καλλιτέχνες και κυρίως αυτοί εδώ μέσα από τη μουσική τους, είναι σαν κάτι μπόμπιρες που... Απάντησα μικρούτσικος. Ω, θα τάφινε. Είναι λοιπόν σαν κάτι μπόμπιρες που έχουν το διάολο μέσα τους και που άλλες φορές θες να τους πλακώσεις τα φιλιά και άλλες φορές καπαζιές. Καμιά τριανταριά από δάφτους τέτοιου φυράματος μαζευτήκαμε απόψε εδώ να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια, άκουσον, του Γιάννη του Κούτρα στη δισκογραφία με όλη μας την αγάπη, με όλη μας την καρδιά και χωρίς ίχνος σοβαρότητας. Γιατί άλλο μεγαλώνω και άλλο γερνάω. Και ο άνθρωπος που παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά γερνάει γρήγορα και εμείς κορόιδα δεν είμαστε.